Με το θανατηφόρο κορονοϊό να εξαπλώνεται, έχοντας ήδη χτυπήσει 30 χώρες και καθώς οι εκτιμήσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο εκφράζονται δημοσίως από οικονομολόγους και διεθνείς οργανισμούς, εντείνονται οι φόβοι για τις συνέπειες της επιδημίας στον ελληνικό τουρισμό. Η διασπορά του κορονοϊού τις τελευταίες μέρες στην Ευρώπη και ειδής στη γείτονα χώρα εντείνει την ανησυχία και για σοφαρές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία με επίκεντρο τον ευαίσθητο τουρισμό. Αυτό δυστυχώς ο τομέας του τουρισμού είναι μοναδικά εκτεθειμένος και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις περίπου 50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως κινδυνεύουν. Για να το πούμε και πιο καθαρά, ο τουρισμός αυτή τη στιγμή και τα ταξίδια βρίσκονται σε αγώνα για την επιβίωση. Ναι. Έχει γίνει αναστολή λειτουργίας των δραστηριοτήτων και των πληρωμών μεγάλων ταξιδιωτικών ομιλών όπως η TUI και η FTI Group, οι οποίοι κλιμακώνουν ουσιαστικά το χτύπημα στον ελληνικό τουρισμό, προκαλώντας και ασφυξία ρευστότητας και κυρίως επιβάλλοντας μηδενική ορατότητα στην εξέλιξη της χρονιάς. Εμείς είμαστε σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού. Όπως έγινε γνωστό, το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο των εξελίξεων που αφορά τη διαχείριση του κορονοϊού προχώρησε στην σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία πρωτεύουσα ασχολείται με την έγκυρη ενημέρωση της τουριστικής αγοράς για τις εξελίξεις και δεύτερον εκπονεί ένα σχέδιο εσωτερικής οργάνωσης. Παράλληλα εξετάζει και το Υπουργείο Τουρισμού ξεχωριστά και συνεργασία με τον ΕΟΤ κάποια δέσμη μέτρων. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει τόσο φόβος για τη ζημιά που θα προκληθεί στην ερχόμενη τουριστική περίοδο. Νομίζω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί ότι θα χαθεί ένα πρώτο κομμάτι της φετινής σεζόν. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι προέχει η υγεία όλων μας και σε δεύτερο χρόνο νομίζω ότι θα αντιμετωπιστούν όλα τα υπόλοιπα οικονομικά ζητήματα. Μέχρι στιγμής υπάρχει. Αλλά είναι διάχυτη η ανησυχία. Υπάρχει ανησυχία, έτσι. Κύριε Χατζημαρκάκη, είναι φυσιολογικό, είναι λογικό, το περιμένουν όλοι. Το γνωρίζουν ότι θα χαθεί ένα κομμάτι του καλοκαιριού. Σας λένε αν υπάρχουν ακυρώσεις και τα λοιπά από τώρα για τον Ιούλιο-Αύγουστο. Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποιες ακυρώσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια στασιμότητα, όπως είναι απόλυτα λογικό και φυσιολογικό στις κρατήσεις. Γιατί ο κορονοϊός δεν έχει χτυπήσει μόνο τη χώρα μας, αλλά και πλήστες όσες άλλες χώρες αυτή τη στιγμή.